Παρατείνεται ως και τις 5 Ιανουαρίου η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας στα κισέ των υποκαταστημάτων τραπεζών ή των ΕΛΤΑ επιβαρύνονται με προμήθεια που φτάνει ως και τα 2 ευρώ. Για όσους επιλέγουν να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking ή στα ATM των τραπεζών, οι πληρωμές πραγματοποιούνται χωρίς επιβαρύνσεις με προμήθειες. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών προβλέπεται η επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλόμενων τελών με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να πληρώσει τα αναλογούντα τέλη εις διπλούν. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που οφείλουν να πληρώσουν για το 2018 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων κυμαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για όλα τα γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31 Δεκάτου 2010, ενώ για όσα γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα ή Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Ενδεκάτου 2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ένα χιλιόμετρο και κυμαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο εκπομπόμενου διοξιδίου του άνθρακα. Λόγω δουλειών και υποχρεώσεων, γι' αυτό και δεν προλάβαμε. Ναι, γι' αυτό αναγκαστικά. Πλέον πρέπει να δουλεύουμε μέχρι την τελευταία μέρα για να. Για να καταφέρουμε. Ναι, γι' αυτό και αργήσαμε. Όχι, σήμερα δεν έχει. Σε σχέση με χθες, πάνω κάτω τον ίδιο κόσμο δηλαδή. Και οι περισσότεροι πρέπει να έχουν καλύψει τις δουλειές τους, να τις έχουν τελειώσει. Πάρα πολύ γρήγορα. Αφήσατε πινακίδες, έτσι. Ναι. Γιατί το κινητοποιούμε το όχημα? Κοίταξε, επειδή έχω ακόμα ένα, ναι. Μπορεί να τα πάρουμε αργότερα, τα αφήσουμε κανένα μήνα. Κάτι δουλειές. Να λεφτά. Όχι, έχουμε χρήματα. Βλέπουμε μία αυξητική ροή λίγο της κατάστασης των πινακίδων. Πέρυσι είχαν κατατεθεί μέχρι όλο το 2016 2.700 πινακίδες. Φέτος βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στις 3.500. Ναι, έτσι είχε πολλούς υπαλλήλους. Ναι. Φοβήθηκαν και οι ίδιοι ότι θα έχει κόσμο. Έτσι. Μάλλον, ναι. Μπα, δεν έχει πολύ κόσμο. Οπότε γρήγορα εξυπηρετηθήκατε. Δεν εξυπηρετηθήκαμε, αλλά θα ξαναρτούμε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Πάντως είχε πολλούς υπαλλήλους μέσα. Είχε. Σήμερα τα έχει μέρες, δεν θα έχει. Έχει παράδοση πινακίδες, ο κόσμος δεν έχει λεφτά να πληρώσει τίποτα. Πάντως έχει αρκετούς υπαλλήλους για να εξυπηρετηθεί κόσμο. Δεν ξέρω, δεν έρχομαι συχνά εδώ πέρα. Όπως τα φαρμακεία και τους γιατρούς, μακριά από την εφορία. Πηγαίνουν πολύ αργά. Πάρα πολύ αργά. Δεν υπάρχει. Τριμπίας έλεγχος που λέμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Όπου και αν ρώτησα αμέσως μας. Σας καθοδήγησα. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά άδικα ήρθαμε. Δεν βρέθηκε λύση στο πρόβλημα. Βρέθηκε λύση, αλλά από τη Ροδόπολη που είμαστε εκεί θα πάμε πάλι. Στο λογιστή, όχι εδώ. Για τα δεδομένα της ημέρας και για τα δεδομένα των ελληνικών συνηθιών, πολύ κόσμο δεν είχε. Και οι υπηρεσίες ήταν εξαιρετικές. Όλοι ήταν ευγενέστατοι. Και μας εξυπηρέτησαν αμέσως. Ήθελε να πάρετε πινακίδες? Ναι, εγώ τώρα στην κόντρα της ροής και των καιρών δεν ήρθα να αφήσω, ήρθα να πάρω την πινακίδα μου.